Το σημερινό βίντεο είναι από αυτά τα άλλα, τα οποία δεν είναι gaming, που βρίσκω κάτι στο ίντερνετ και το σχολιάζω. Δεν έχεις ξαναδεί τέτοιο? Μερικές φορές το κάνω και αυτό, παρόλο που λέει gaming, ας πούμε, εκεί πέρα στο τίτλο του καναλιού. Μπορείς να μην κρίνεις, δικό μου κανάλι είναι ότι θέλω κάνω. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν θα τσεκάρουμε κάποιες αγγελίες που υπάρχουν στο Facebook και πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Είμαι στο σπίτι ενός φίλου και μου λέει: Πόπο, Γιάννη, κάθομαι 2 ώρες και κοιτάω το marketplace στο Facebook. Είναι πάρα πολύ αστείο και λέω: Νάτο, βλέπεις τι συμβαίνει όταν ο κόσμος παρεκκλίνει από το δρόμο του Θεού. Πέρα από την πλάκα, αυτό με intrigue άρχισε να μου δείχνει πράγματα και λέω: Ναι, όντως είναι πάρα πολύ αστείο, οπότε θέλω να μοιραστώ μερικές αγγελίες που παίζουν στο Facebook μαζί σας. Οι οποίες αγγελίες μου κάνανε εμένα προσωπικά εντύπωση, μπορεί να είναι φυσιολογικές εσάς. Σε μένα δεν είναι. Οπότε έχω την ανάγκη να το μοιραστώ και αυτό με το ίντερνετ. Πρώτη αγγελία. Κάποιος θέλει να πουλήσει ένα κινητό. Βλέπεις τη φωτογραφία, λες: Α, ωραία ένα κινητό, και κοιτάς μετά την περιγραφή. Και λέει: Είναι καλό, αλλά θα πρέπει να αλλάχτεί πλακέτα. Αλλά δουλεύει άψογα. Όταν στην πρόταση υπάρχουν 2 αλλά, το ένα αναιρεί το άλλο. Καταλαβαίνω τις προτάσεις με 1 αλλά. Οι προτάσεις με 2 αλλά είναι λίγο δυσνόητες. Με αυτή την περιγραφή είναι λες και αγοράζεις φαγητό, το οποίο έχει λήξει, αλλά ο τύπος λέει: Ναι, έχει λήξει, αλλά έχει λήξει λίγο. Τρώγεται, να το φας. Μπορεί να σε κόψει, αλλά φάτο. Το επόμενο είναι αυτό. Καλάθι. 34x19, 4 ευρώ. Αυτό μου δημιουργεί πάρα πολλές απορίες, εντάξει, γιατί αυτό το καλάθι είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις ανάγκη να αγοράσεις αυτό το καλάθι. Να το πάρεις αυτό το καλάθι, να το κάνεις. Να αφήσεις ένα κουταβάκι έξω από κάποιο ξένο σπίτι ή το μωρό σου. Με ένα σημείωμα, παρακαλώ, πολύ προσέχτε το, έκανα λάθος. Πιθανότατα να θες κάποιο τέτοιο καλάθι για να βάλεις φρούτα μέσα. Αλλά για ποιο λόγο να το πάρεις μεταχειρισμένο? Και φυσικά ζω στην ίδια κοινωνία που ζούμε όλοι. Καταλαβαίνω ότι όσο περισσότερα χρήματα έχεις, τόσο πιθανότατα καλύτερη ποιότητα ζωής θα έχεις. Αλλά δεν ξέρω τι διαφορά κάνουν αυτά τα 4 ευρώ για το καλάθι. Είναι καλάθι κάποιας πρώην, ας πούμε, και θες να το ξεφορτωθείς? Ή είναι οι μνήμες που έρχονται μαζί με το καλάθι? Τι έχεις κάνει σε αυτό το καλάθι και θες να το ξεφορτωθείς για 4 ευρώ? Στην τελική, άμα θες να το ξεφορτωθείς, πέτα τα σκουπίδια. Ένα από τα καλύτερα πράγματα σε αυτές τις αγγελίες είναι όταν κάποιος βάζει αγγελία για καθρέφτη. Γιατί όσοι βάζουν αγγελία για καθρέφτη θέλουν, ναι, μεν να φωτογραφίζουν τον καθρέφτη, αλλά συχαίνονται και τη δημοσιότητα και το αποτέλεσμα είναι κάτι τέτοιο. Είναι καθρέφτης 50 ευρώ. Και είναι εκεί σε μια γωνίτσα, είναι σε φάση: Γεια σου, είμαι εγώ το χέρι. Στα 50 ευρώ είναι όλο το πακέτο, καθρέφτης και ουρούμενο χέρι, είναι μόνο καθρέφτης. Κοιτάς τη φωτογραφία εντωμεταξύ και είναι λες και κάποιος έχει εισβάλει, ας πούμε, στην προσωπική σου ζωή. Σε άλλες αγγελίες η περιγραφή είναι, ας πούμε, το ζουμί, Honda 550 KB, μοτοσυκλέτα Ιαπωνίας, τη χρησιμοποίησε η αστυνομία παλιά. Ότι αυτό προσδίδει κάτι, ας πούμε. Δεν πουλάει την DeLorean, ας πούμε, που παίξε στο Back to the Future. Μηχανή αγοράζει, δεν αγοράζει και την ιστορία με τα εγκλήματα, ας πούμε, που έχουν αποφευχθεί. Μετά υπάρχει αυτό. Ζητείται κατοικία στο Βασιλικό Εύβοια με 2 ή 3 υπνοδωμάτια, τιμή 100 μέχρι 200. Και η φωτογραφία είναι αυτή. Και έχει αναβαθμιστεί η Εύβοια, έτσι. Έχω καιρό να πάω. Ας πούμε, κάποιος άλλος πουλάει ένα Hippocrate 15 ευρώ, ο οποίος έχει και κίτρινη μύτη. Είναι κλασική βερσιόν Hippocrate με αναδουλειές. Δεν του βγαίνει η ιατρική, πήγαινε σε παιδικά πάρτι για κλόουν. Ας πούμε, αυτό δεν ξέρω αν μοιάζει λογικό για κάποιους, αλλά δεν ξέρω ποιος θα αγόραζε, ρε παιδιά, έναν Hippocrate, ας πούμε, από αγγελία. Τι που θα είχε μαζέψει ότι υπάρχει από αρχαίο πρόσωπο αδούλη που Hippocrate και θα έλεγε: Να το, εδώ είμαστε. Αυτό έψαχνα, έναν Hippocrate με κίτρινη μύτη. Μετά υπάρχει το ταβάνι, κοκόρια από κλώσσα 30 ευρώ. Όταν, ας πούμε, εγώ σκέφτομαι αγγελία μέσω ίντερνετ, σκέφτομαι ταυτόχρονα και ανταλλαγή, ας πούμε, προϊόντος χρημάτων στο μετρό. Φαντάζομαι τύπο να πηγαίνει με την γλώσσα αγκαλιά, ας πούμε, στο μετρό, να είναι σε φάση: Έλα, 30 ευρώ και στη δίνω. Ωραίος, έφυγε τώρα. Τώρα είναι η δικιά σου ευθύνη η γλώσσα. Εγώ τα 30 ευρώ θα τα πάρω και τα λέγαμε. Πέρα από τις περίεργες αγγελίες υπάρχουν και πιο normal αγγελίες. Ας πούμε εδώ πέρα λέει: Πωλείτε κρεβάτι με στρώμα 130x190. Ωραία. Καλή φάση, πουλάει κάποιος το κρεβάτι. Ναι, πολύ λογικό να πουλήσει ένα κρεβάτι. Κάποιος μπορεί να θέλει κρεβάτι και να μην έχει αρκετά χρήματα, να αγοράσει ένα μεταχειρισμένο, οτιδήποτε. Βλέπεις, ας πούμε, τις φωτογραφίες, είναι όλα normal. Και καθώς τις γυρνάς, μετά σκάει αυτό. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς σημαίνει. Ο άνθρωπος που το πουλάει είναι flat earther, δεν πιστεύει στη βαρύτητα και φοβάται μην φύγει το στρώμα, ας πούμε, και αρχίζει και πετάει. Γενικά εκεί πέρα το χέρι νομίζω δεν χρειάζεται να υπάρχει. Δεν ξέρω γιατί το κρατάει. Η βαρύτητα γενικά θα την κάνει τη δουλειά της. Είναι και η μεγάλη πλευρά. Δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να γύρει κάτι, να το κρατάει. Δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή κοιμάται αυτός και φοβάται μην φύγει το στρώμα και το κρατάει. Δεν ξέρω. Έχεις ένα αισθηματικό δέσιμο με το στρώμα? Το έχει ονομάσει Ρόζα και είναι σε φάση: Ρόζα μου, συγγνώμη που το κάνω αυτό, αλλά χρειαζόμαστε τα χρήματα, εντάξει. Είναι εντάξει. Άλλο ένα πράγμα που μπορείς να βρεις αγγελίες στο ίντερνετ είναι Λιακόπουλο. Γιατί και πώς ζουν ανάμεσά μας, το τελευταίο ηλεκτρόνιο και ο πολέμαρχος του Θεού. Και το πουλάει 5 ευρώ, έτσι, κοψοχρονιά. Αυτό είναι ξεκάθαρη περίπτωση απόσβεσης, ας πούμε. Είναι ξεκάθαρη περίπτωση, δεν έπρεπε να είχα πιει τόσο πολύ εκείνο το βράδυ και να γυρίσω να δω Λιακόπουλο. Να τα τώρα, τι παθαίνω. Αυτή εδώ πέρα η αγγελία μου είχε φωνή πάρα πολύ αστεία. Είναι παράθυρο αλουμινίου και είναι πφ. Είναι αυτό, πάρτο και βάλτο. Γενικά, ηλεκτρολόγος δεν είμαι, δεν έχω ιδέα από ηλεκτρολογικά και τέτοια, αλλά είδα αυτό και μου φάνηκε αστείο. Είναι σφάση πλεξούδα σε καλή κατάσταση με ηλεκτρονική
που δεν ξέρω αν αυτό είναι η λέξη που ήθελε να γράψει ή ήθελε να γράψει κάτι άλλο, 5 ευρώ. Και είναι αυτό. Αρχικά δεν γνωρίζω, ας πούμε, τη χρήση του. Αλλά έτσι όπως το βλέπω, είναι λες και το βρήκε στο δρόμο, το έβγαλε φωτογραφία και λέει 5 ευρώ. Όποιος θέλει. Μετά είναι αυτό το φανταστικό, σίδερο 15 ευρώ, έχει κάποιο πρόβλημα. Ίσως εάν ξέρει κανείς το φτιάχνει. Ή για ανταλλακτικά. Είναι σαν φρουτάκια, αλλά με συσκευή. Είναι ουσιαστικά σαν να τζογάρεις με κάποια ηλεκτρονική συσκευή. Σαν να πηγαίνεις σε ένα κατάστημα, ας πούμε, με ηλεκτρονικά είδη, αλλά να είναι σαν καζίνο. Εντάξει. Μπορεί να σου τύχει το σίδερο, ας πούμε, που δεν ανάβει το φωτάκι για να κάνεις τη δουλειά σου. Μπορεί να σου τύχει το σίδερο που δεν κάνει καν, ας πούμε, τη δουλειά του. Είναι τελείως τζόγος η φάση. Αντίστοιχη περίπτωση είναι αυτή εδώ η αγγελία που είναι δύο τηλεοράσεις, ωραία. Και από κάτω λέει στην περιγραφή: η μεγάλη τηλεόραση δουλεύει κανονικά σε άριστη κατάσταση. Θέλει μόνο πάνελ και γυρνάς φωτογραφίες και συναντάς αυτό το πράγμα. Τι ακριβώς εννοεί η μεγάλη τηλεόραση δουλεύει κανονικά σε άριστη κατάσταση? Δουλεύει κανονικά όχι ως τηλεόραση, ως ταψί. Τίποτα, ένα πάνελ της αλλάζεις. Είναι σαν να παίρνεις αυτοκίνητο χωρίς μηχανή, ας πούμε. Άλλο ένα αξιοπερίεργο πράγμα είναι αυτό. Είναι φακές. Εντάξει. Κάποιος πουλάει φακές και έχει μία φωτογραφία μπροστά και μία από πίσω. Είναι τύπου ότι αν δεν έχει την κίτρινη συσκευασία, δεν δικές μου, να ξέρεις. Και πάλι εγώ αντίστοιχα, φαντάζομαι τύπους να συναντιούνται στο μετρό και να ανταλλάζουν φακές. Και ο τύπος με τις φακές θα είναι λες και είναι βαποράκι. Επειδή μου πήρες και 4 τεμάχια, πάρε και 3 τέταρτα γίγαντες. Έλα τώρα που δεν κοιτάει κανείς, πάρε. Όχι, σε παρακαλώ, φίλε, δεν θέλω να μπλέξω. Δεν κάνω τέτοια εγώ. Φέρε μου μόνο τις φακές, εντάξει. Θα αγοράσει κανείς φακές από το ίντερνετ? Δεν θα πάει σε κάποιο μαγαζί απλά να πάρει φακές αν θέλει φακές. Άμα σε ψήνουν, έχω και ρεβίθια πάνω μου. Όπως και να έχει, αυτά τα πράγματα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Δεν ξέρω. Καμιά φορά διασκεδάζω εύκολα. Και μπορεί απλά να δω μια αγγελία και να μου φανεί περίεργη, να τη στείλω κάπου και απλά να τη σχολιάσουμε για λίγο και να περάσουμε καλά. Οπότε αυτό προσπάθησα να κάνω και σε αυτό το βίντεο. Anyway, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Είχε περίεργες αγγελίες τέλος πάντων που βρίσκονται κάπου εκεί στο Facebook. Τις είδα, τις σχολίασα και αυτά. Δεν έχει κάτι άλλο. Αντίο.